Ένα στα τρία παιδιά στην Ελλάδα, δηλαδή το 32,4% μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, δηλώνουν πως έχουν δεχτεί σχολικό εκφοβισμό. Ένα στα έξι παιδιά δηλώνουν ότι αισθάνονται πως το σχολείο δεν τους μαθαίνει να μην εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους. Εκτός από εγγενείς παράγοντες που είναι θέμα ανατροφής και διαμορφώσεως, διαπλάσεως, νομίζω το περιβάλλον γενικώς κρύβει μια βία την οποία τα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν. Καθώς είναι εξοικειωμένα με παιχνίδια βίας από πολύ μικρά, ακολουθούν την τακτική των μεγάλων, ας πούμε. Ξέρουμε και παιδιά του νηπιαγωγείου τα οποία παίζουν τα παιχνίδια των πατεράδων τους κατά κάποιον τρόπο. Σε ημερίδα του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Χανίων, στο πνευματικό κέντρο της πόλης, επιχειρήθηκε μια διαφορετική προσέγγιση με λύσεις μέσα από το βιβλίο. Το χρησιμοποιούμε σαν μέσο. Και άμα εμείς τους το δώσουμε σαν παράδειγμα και σαν εργαλείο, τότε πιστεύω ότι και εκείνοι θα το βάλουν σιγά σιγά μέσα στη ζωή τους. Φυσικά δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Όλα αυτά θέλουν προσπάθεια και θέλουν και δουλειά μέσα στην τάξη. Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Σχολικής Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης του Μίλα Τώρα, τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού αποτελούν πλέον καθημερινότητα στη ζωή των παιδιών σε όλη την Ελλάδα. Καθώς μεγαλώνουν, είναι δύσκολο να διαχειριστούν τη βία και καθώς αυξάνεται η ηλικία τους και μπαίνουν και στην εφηβική, που τα συναισθήματα είναι πολύ δύσκολο να τα διαχειριστούν και λόγω ορμονικών μεταβολών που είναι γνωστές. Εκεί τότε παρουσιάζονται τα προβλήματα, τα οποία παρουσιάζονται σε πρώτη φάση σαν πλάκα. Έτσι είναι μια πλάκα. Αλλά αυτή η πλάκα όμως μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις οι οποίες προκαλούν τραύματα. Δράσεις, συζητήσεις και εκδηλώσεις στα σχολεία την ερχόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα 4 Μαρτίου έως και την Παρασκευή, προτείνει το Υπουργείο Παιδείας με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά της σχολικής βίας. Σκεφτήκαμε η ομάδα να δημιουργήσει κάτι το οποίο θα είναι κάτι σαν αντίδοτο για τη βία που μας περικυκλώνει σήμερα και να συμμετέχουν όσο δυνατόν περισσότερα σχολεία, όσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις. Στην ημερίδα του πρώτου πειραματικού γυμνασίου με θέμα τις μορφές βίας και τις λύσεις μέσα από τα βιβλία παρουσιάστηκαν συγγραφικά έργα που αναφέρονται στο φαινόμενο της εποχής.